αυξημένες ροές, γιατί έχουμε αυξημένες ροές από τον Εύρο, οι οποίες έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μην δούμε σκηνές σαν αυτές που είδαμε πριν από δύο μέρες στην πλατεία Αριστοτέλους, που πραγματικά δεν τιμούν κανέναν. Από εκεί και πέρα, αυτό που ζητάμε εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης και που πιέζουμε να γίνει είναι να ανοίξουν και νέοι χώροι υποδοχής αυτών των ανθρώπων, γιατί τα κάμπς τα οποία λειτουργούν και στην Αλεξάνδρεια και στα Λαγκαδίκια αλλά και στα Διαβατά είναι αυτή τη στιγμή η πληρότητά τους έχει φτάσει στο 100%, άρα αυτές τις ροές πρέπει κάπως να τις απορροφήσουμε. Βούληση δική μας είναι να προκαλέσουμε και μία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτή είναι η Περιφέρεια, η Όμορη Δήμη, το Υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουμε τρόπους αντιμετώπισης πλέον του πραγματικού προβλήματος, γιατί τα τεχνικά ζητήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε και την εμπειρία, έχουμε αποκτήσει την εμπειρία και εμείς και το Υπουργείο, προκειμένου να τα λύσουμε. Αυτοί είναι οι χώροι που θα μπορούσαν να είναι, υπόθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά θα τα συζητήσουμε. Βούληση του Υπουργείου είναι να ανοίξει και άλλα camps αυτή τη στιγμή υποδοχής, τα οποία όμως δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε πού είναι. Εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης έχουμε πει ότι στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα υπάρχουν πολύ ελεύθεροι χώροι, οι οποίοι με απλές παρεμβάσεις μπορούν να δέχονται περιστατικά εκτάκτου ανάγκης. Γιατί υπάρχουν πολύ ελεύθεροι χώροι στο πολεοδομικό συγκρότημα. Όπως ποιον έχετε κατά νου? Υπάρχουν στρατόπεδα τα οποία είναι κλειστά, υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι με απλές παρεμβάσεις μπορούν να φτιαχτούν, γιατί μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και έχουν ένα κενό μίας εβδομάδας για να τοποθετηθούν εκεί που να τοποθετηθούν. Αυτή τη μία εβδομάδα λοιπόν δεν μπορούν να περιφέρονται στην πόλη, στην αστυνομική διεύθυνση και στις διάφορες υπηρεσίες. Χρόνος υπάρχει από το Δήμο για να προετοιμαστείτε ή μας έπιασε στον ύπνο, δηλαδή είμαστε ο μηχανισμός για μια ακόμα φορά προετοίμαστος? Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έπιασε στον ύπνο. Εγώ θεωρώ ότι και τα ανακλαστικά του Υπουργείου λειτουργήσαν γρήγορα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σηκώσει τα τελευταία τρία χρόνια παραπάνω από το βάρος που αναλογεί και θα συνεχίσει. Τους είδαμε όμως το άγαλμα του Βενιζέλου. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν θέλουμε να το ξαναδούμε και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες εικόνες. Και αυτό σας είπα ότι αυτές οι εικόνες πραγματικά δεν τιμούν κανέναν. Σας θυμίζει μέρες του 15.